Να κολλά στο στόμα. Πάμε στο Θάνο Πάγιο, παρακαλώ πάρα πολύ. Θάνο μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. έχουμε μια μεγάλη αποκλειστικότητα σήμερα. Εξασφαλίσαμε mm. και μπράβο, σα, σε όλη τη δημοσιογραφική ομάδα και σε σένα προσωπικά, όλη τη συνέντευξη στο point de vue. Κύριε Σωρί, το ε... point of view. Το γαλλικό point of view, η άποψη για πιο εύκολα, στα ελληνικά. Μπράβο, ναι, 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 έχουμε όλη τη συνέντευξη. Έχει τίτλο τη συνέντευξη αυτή. Μέχρι λοιπόν να ακούσουμε τι έχει δηλώσει ο Παύλο of Greece, όπω γράφεται, Pavlov είναι ο νέο βασιλιά. Το λέει και ο ίδιο, όχι τη Ελλάδο, τη οικογένεια. Και ο Κωνσταντίνο Αλέξιο, όπω ο ίδιο παραδέχεται, είναι ο νέο διάδοχο τη οικογένεια. Δεν είναι ο φίλε και φίλοι, ότι στη φωτογράφηση αυτή δεν εμφανίζονται τα άλλα μέλη τη οικογένεια. Είναι ο βασιλιά, σε εισαγωγικά μην παρεξηγήσετε, Παύλο, η γυναίκα του βασιλιά, σε εισαγωγικά μην παρεξηγήσετε, Άννα Μαρία Σαντάλ, και ο γιο του βασιλιά, ο διάδοχο. Ο Κωνσταντίνο ε, Αλέξη. Μην παρεξηγήσετε, αυτό είναι. Οι ίδιοι όρισαν τη διαδοχή και τη διαδοχή τη διαδοχή και μα την παρουσιάζουν. Τονίζοντα βέβαια ότι δεν έχουν καμία βλέψη στα πράγματα τη χώρα. Το τονίζουν ξεκάθαρα για να μην υπάρχουν κόμματα κτλ. Λοιπόν, η διαδοχή στην οικογένεια όπω είναι σε όλε τι οι οικογένειε και στι δικέ μα. Δηλαδή. Αυτή βασιλική. Εσένα βασιλική. είναι ο πρωτότοκο, σε μένα είναι ο δικό μου. Είναι πρωτότοκος. Την βασιλική οικογένεια. Ε, ναι, αλλά ή το ένα ή το άλλο. Είναι μία μου λε ότι. Τα παιδιά μα, το και το δευτερότοκο, τα, τα έχουμε εισάξια. Δεν θα φωτογραφία μένα να του δείξουμε. Εγώ δεν τα γενικά και εσύ ούτω ή άλλω. Μία λέμε ότι είναι η μια βασιλική οικογένεια μέσα εισαγωγικά, αλλά είναι οικογενειακό του θέμα, μία είναι απλή η κοινή, η θνητή και υπάρχει η μια διαδοχή. Όχι, δεν στη... είναι. Α. Και, να, να πούμε την αλήθεια. Α, εντάξει. Έχουν τους... τόσα λεφτά, εντά, λεφτά και απαντάει και γι' αυτό ο Παύλο πώ θα έχει τα λεφτά. Είναι πολύ ωραία συνέντευξη. Λοιπόν, πριν δούμε τη συνέντευξη, αποκλειστικά την εκπομπή μα, πε μα λίγο το παρασκήνιο. Πώ ήρθε εδώ, ποιο την πήρε, ποιο τράβηξε φωτογραφίε, πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίε, όλο το παρασκήνιο, πε μα. Λοιπόν... και πριν πα στο παρασκήνιο, ήδη στην τελευταία στιγμή, είναι ο Παύλο στην Ελλάδα σήμερα. Ή κοιμάται άλλος. Στην προεδρική σουήτα τη Μεγάλη Βρετανία. Θα σου, απαντή... σου, θα σου Έλα, απαντήσω πρώτα σε αυτό. Καταρχά, για να είμαι εδώ στην αίθουσα σύνταξη και όχι στη Μεγάλη Βρετανία, ε... σημαίνει ότι ο Παύλο δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Άλλη. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι έφυγε χθε, ενώ έχει ήδη κάνει προκράτηση τη συγκεκριμένη σουήτα για αύριο. Δύο 24 ώρα εκτό Ελλάδο, πιθανότατα για Λονδίνο, ...που βρίσκεται η οικογένειά του, και αύριο επιστρέφει στην Ελλάδα. Άρα φεύγει μια μέρα, πάει Λονδίνο και δύο διαρκητέρευση Λονδίνο, δηλαδή έφυγε χθε και σήμερα θα κοιμηθεί Λονδίνο και αύριο γυρίζει πάλι Ελλάδα. Ακριβώ. Τώρα. Η συγκεκριμένη συνέντευξη, λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι παραχωρήθηκε διαδικτυακά. Υπήρχε εκτενέστατη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και ήταν τεράστια επιτυχία τη. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο περιοδικό από του βασιλόφρονε και του βασιλεί θεωρείται αυτό που λέμε εντό πολλών εισαγωγικών η βίβλο του Ρόγιαλness. Δηλαδή, είναι ένα περιοδικό το οποίο παρακολουθούν όλοι οι γαλαζοαίματοι και φίλοι και ακόλουθοι γαλαζοαίματων. Έχει φιλοξενήσει πάρα πολλέ φορέ το εξώφυλλό τη, περισσότερε από 50 φορέ μέλη τη βασιλική οικογένεια. Και πρέπει να σας πω ότι η συγκεκριμένη φωτογράφηση έγινε το Σαββατοκύριακο αμέσως μετά το μνημόσυνο των 40 ημερών του Κωνσταντίνου. Υπήρξε φωτογράφος ο οποίος επισκέφθηκε το ζευγάρι και το μεγάλο του γιο όπως βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Αλέξιο. Γι' αυτό τον κουρέψαν τον νεοδιάδοχο, Σωστά. τον νεοπρίγκιπα. Κουρέφτηκε για τη φωτογράφηση και για την παρουσίαση πια πριγλίως. επισήμου μου ως το διάδοχο της οικογένειας. Έλα, λέγε. Ανέβηκαν λοιπόν στο ρούφ της Μεγάλης Βρετανίας όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Φαίνεται πίσω στο φόντο η Ακρόπολη και φωτογραφήθηκε η mm -hmm. εδώ ακριβώς βλέπουμε είναι το ρούφ της Μεγάλης Βρετανίας, το ζευγάρι με τον διάδοχο της οικογένειας όπως είπες Γιώργο και εσύ. Ακολούθησε άλλη μια φωτογραφία αυτή στην executive suite της Μεγάλης Βρετανίας. Α, που κάνει ε, η η αυτή σουήτα. έχει γύρω στις 2.500 ευρώ α, τη βραδιά. είναι η τρίτη ακριβότερη suite της Μεγάλης Βρετανίας α, και σύμφωνα α, με πληροφορίες ποινή, δεν πάρει είναι η κατηγορία ίσης με αυτή στην οποία μένει το ζευγάρι α, όταν βρίσκεται. Αμένουν στη στην ακριβότερη Είναι η τρίτη ακριβότερη. Υπάρχει η προεδρική και η βασιλική. Εντάξει. Α, υπάρχει και προεδρική και βασιλική. Ακριβώς. Αυτοί στην προεδρική Αυτή Είναι η executive grand suite. Αυτή είναι η τρίτη μένουν, Όχι, ακριβότερη. είναι σημαντικό αυτό. Μένουν στην προεδρική σουίτα ή στη βασιλική όχι. σουίτα. Μένουν στην ακριβώ κατώτερη σουίτα. Δηλαδή είναι βασιλική, Α. προεδρική, executive grand suite. Την επιχειρηματική. Άρα που μένουν αυτοί οι ρεπερδίτε. Την επιχειρηματική. Την επιχειρηματική. Επιχειρηματική, επιχειρηματική. επιχειρηματική. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. λοιπόν, τώρα μετά τι συγκεκριμένε φωτογραφίε <laughs> και αφού αποχώρησε από το πλευρό του η Μαρή Σαντάλ και ο Κωνσταντίνο Αλέξο, με το φωτογράφο κατευθύνθηκαν στην Αθηναϊκή Λέσχη. Εδώ του βλέπουμε στη βιβλιοθήκη τη Αθηναϊκή Λέσχη. Που είναι μέλο, ε, είναι μέλη, όλα τα μέλη τη θέα βασιλική οικογένεια. Εφημερίδε, yeah, μα ενδιαφέρει yeah, yeah. η επικαιρότητα. Κοιτάξτε του συμβουλευσμού εφημερίδε. Την Παρασκευή πιθανόν, την έβγαλαν τη φωτογραφία. Όχι, η φωτογραφία αυτή. είναι μετά. Η φωτογραφία είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ah. πιθανότατα, πιθανότατα όμω και το πρωί τη Δευτέρα, όταν αποχώρησε mm. ε, η σύζυγο και τα παιδιά προ ε, Λονδίνο. Και υπάρχει και μια δεύτερη φωτογραφία, mm. στην ναι. οποία βλέπουμε τον Παύλο να βλέπει και να δείχνει τη Φρυδερίκη, τη γιαγιά του. Τη Μάχε. μητέρα του Κωνσταντίνου. Και πίσω ποιο είναι ο Κωνσταντίνο. Πίσω, πίσω είναι ο Κωνσταντίνο. Ακριβώ. Οι Κάσου Βασιλιάδε είναι η γιαγιά και η προγιαγιά και η ο, ο παπά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πριν δώσουμε τα αποσπάσματα μότα μότα τη συνέντευξη που εξασφαλίσαμε αποκλειστικά. Θέλω να δώσω μία είδηση, Τάσο. Παρακαλώ. Όπω σα είχα πει, πρώτο εδώ ότι ο Παύλο ψάχνει σπίτι στην Ελλάδα. Σε επιβεβαίωση. Βγήκαν όλοι με διέψευσαν. Σε ο λιθοβόλησαν. και λιθοβόλησαν. Εφ... Με λιθοβόλησαν από το μυαλό του, από το σωμάτι του κτλ. Το επιβεβαιώνει στη συνέντευξη επισήμω. Θα δώσω μια δεύτερη είδηση. Ποιο είναι ο σκοπό τη οικογένεια. Το ξεκαθαρίζω. Δεν έχει καμία μα καμία πρόθεση να εμπλακεί σε πολιτικό, κομματικό ή οτιδήποτε άλλο επίπεδο στα κοινά τη χώρα μα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμω, δίνω μια είδηση. Τι βλέπετε, Τάσο μου, που είσαι πανέξυπνο, να έχει αλλάξει τι τελευταίε 40 ημέρε μετά το θάνατο του Τέο σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είσαι έξυπνο. Αυτό που έχει αλλάξει, λοιπόν, να σου δώσω την απάντηση, θα αντιδητορικό το ερώτημα, είναι το εξή. Ότι όλο αυτό που, α, που, που ονομάζουμε τέο βασιλική οικογένεια, ή όπω θέλει ο καθένα το ονομάζει, πια μα απασχολεί πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνο ήταν ένα τέο. Εξαφανισμένο βασιλιά. Δεν ασχολείται κανένα μαζί του. Πρόθεση λοιπόν του Παύλου και γι' αυτό ψάχνει σπίτι στην Ελλάδα είναι σε κοινωνικό επίπεδο, το τονίζω και όχι σε πολιτικό, να είναι πολύ πιο παρόν δραστήριο. στην Ελλάδα. Πολύ πιο δραστήριο να απασχολεί εκπομπέ, τηλεοράσει, ε, ραδιόφωνα, περιοδικά κτλ. κτλ Τονίζοντα ότι δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, αλλά είναι ένα μονάρχη τέλο πάντων με μια μοναρχία που δεν έχει βασίλειο. Και είναι Για η ερμηνεία Είναι το lifestyle αυτό. Είναι η ερμηνεία πουλάει, Το θέλει γιατί ο κόσμο. Στη φράση δεν πρόκειται να αναλάβω επίσημο ρόλο. Ακριβώ. Και λοιπόν. Εδώ, λοιπόν. να σημειώσουμε απλώ, Γιώργο, αν με επιτρέπει και την τιμιότητα που έχει με του Έλληνε δημοσιογράφου, γιατί και εγώ έχω έρθει πολλέ φορέ τέτα μαζί του. Ποτέ δεν μα αποφεύγει, ποτέ δεν μα κυνηγάει. Δηλαδή Ήχεί από αυτό. τη μία δεν αποζητά Ήχεί. τη δημοσιότητα, Ακριβώς. από την είναι άλλη ούτε κρύβεται. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ενώ με τον Κωνσταντίνο δεν ασχολείται κανεί. Αυτό λέμε. Ενώ τώρα με τον Πάμε. Πρώτη κάρτα τη αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε εκεί και που εξασφαλίσαμε εμεί. Μιλάει λοιπόν ο Παύλο για την κηδεία. Πώ βίωσαν την κηδεία και είναι το πρώτο καρφί προ την κυβέρνηση για το γεγονό, το ακούμε πρώτη φορά, ότι επιθυμούσαν μεγαλύτερης διάρκεια λαϊκό προσκύνημα, κάτι που δεν του επιτράπει. Πάμε να το ακούσουμε. Ήταν τιμή για τον πατέρα μου και για εμά να μα περιβάλλουν αυτέ οι βασιλικέ οικογένειε. Η αγγλική βασιλική οικογένεια ήταν πάντα κοντά στον πατέρα μου και ήμασταν ευτυχεί που είχαμε την παρουσία τη πριγκίπη Ασάνα. Ο βασιλιά Κάρολο ανέλαβε την παράδοση τη μητέρα του να μην έρχεται σε κηδείε στο εξωτερικό. Σα εξέπληξε η θέρμη των Ελλήνων. Ναι. Και είμαστε συγκινημένοι από τον κόσμο που ήρθε να αποτύσσει φόρο τιμή στον πατέρα μου τι πρώτε πρωινέ ώρε. Γνωρίζω ότι πολλοί δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, όπου αναπαύθηκε η σωρό του, καθώ η τελετή ξεκίνησε στι 11 το πρωί. Θα θέλαμε να του δώσουμε μια ολόκληρη ημέρα, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η παρουσία πολλών νέων ανθρώπων στο πλήθο, όχι μόνο γνωστών του πατέρα μου. Πιθανώ επειδή κατάλαβαν ότι επρόκειτο για ένα ιστορικό γεγονό. Ο πατέρα μου ήταν ο αρχηγό του κράτου, ο βασιλιά, ένα χρυσό Ολυμπιονίκη. Πολλοί δεν τον γνώριζαν, αλλά ήθελαν να αποτίσουν φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα, ένα κομμάτι τη ελληνική ιστορία. Αν έπρεπε να κρατήσετε μόνο μία εικόνα από αυτή την ημέρα τη 16η Ιανουαρίου, ποια θα ήταν αυτή. Γαλήνη. Φυσικά το να χάνει τον πατέρα σου είναι πολύ δύσκολο, αλλά το να λαμβάνει τόση δύναμη και αγάπη από όλου μα παρηγόρησε πραγματικά ειδικά τη μητέρα μου που έζησε με τον πατέρα μου για σχεδόν 60 χρόνια. Τι στήριγμα να μας περιβάλλουν όλες οι οικογένειές μας. Αργότερα στο Τατόι, το οποίο καταστράφηκε πριν από δύο καλοκαίρια από τρομερές πυρκαγιές, ήταν σχεδόν σουρεαλιστικό. Αυτή η τελετή στο ηλιοβασίλεμα, σε ένα δάσος όπου μόνο λίγα δέντρα παραμένουν όρθια, προσέδωσε μια σχεδόν μυστικιστική ατμόσφαιρα που μας έφερε ακόμη περισσότερο κοντά. Πώς είναι η μητέρα σας? Είναι καλά. Έστω και αν πρέπει να ξεκινήσει μια νέα ζωή χωρί τον άνθρωπο με τον οποίο ήταν μαζί για 60 χρόνια. Η οικογένειά μα παραμένει ενωμένη. Υπάρχει πάντα ένα από εμά μαζί τη. Οι δύο αδελφέ μου, η Θεοδόρα και η Αλεξία, κατάφεραν να μείνουν μαζί τη για λίγο καιρό. Ο αδερφός μου ο ζεί εδώ, ο άλλο μου αδερφός, ο Φίλιππος και εγώ, πήγαινο ερχόμαστε. Τι έχετε να πείτε στον ελληνικό λαό για την παρουσία του σε αυτέ τι δύσκολε στιγμένε. Ευχαριστώ για τον σεβασμό που έδειξε στον πατέρα μου και σε εμά. Το αν οι άνθρωποι είναι βασιλόφρονε ή όχι δεν έχει σημασία. Απέτειναν φόρο τιμή σε μια ιστορική προσωπικότητα. Εκ μέρου τη οικογένειά μου, του ευχαριστώ από τα βάθη τη καρδιά μου. Καταλάβατε πώ ένα βασιλιά, ο ίδιο θεωρεί τον εαυτό του βασιλιά. Και οι βασιλικέ οικογένειε βασιλιά το θεωρούν πια. Πώ ένα βασιλιά απευθύνεται στο λαό του. Του λένε τι μήνυμα έχετε να δώσετε στον ελληνικό λαό. Το τονίζει, λέει άσχετα είναι βασιλόφρονο ή δεν είναι που σημαίνει ποια κόμματα είναι κτλ. Κάνει ένα εθνικό μήνυμα. Έτσι το αισθάνεται. Δύο παρατηρήσει αν μπορώ να κάνω. Πρώτον, είναι σαφέ ότι ενοχλήθηκε για το λαϊκό προσκύνημα, διότι προφανώ ζήτησαν μια ολόκληρη μέρα, ένα 24ωρο και δεν έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση. Τι ζήτησαν ή θα ήθελαν να του προταθεί

ότι και η νέα γενιά στην Ελλάδα Θέλει ασχολείται τη βασιλεία, με τη... ασχολείται την με την ενδιαφέρει η έκτοτη βασιλική οικογένεια. Αυτέ οι παρατηρήσει για αυτό το πράγμα. Και επίση έδωσε και το στίγμα για τι προθέσει τη μητέρα. Το ότι δεν πρόκειται να φύγει από την Ελλάδα. Εντάξει. Εδώ τώρα θα αποκαλύψουμε, το λέει ο ίδιο. Πάμε να αποκαλύψουμε το δεύτερο κομμάτι, παιδιά. Αυτό που είχαμε πρώτη βγάλει από την εκπομπή, ότι ψάχνει όντω σπίτι στην Ελλάδα. Λιδωρηθήκαμε, αμφισβητηθήκαμε ότι δεν ισχύει. Ορίστε η απάντηση, διαχειλέων, του νέου αρχηγού τη ε, τέο βασιλική οικογένεια. Τώρα να το πάμε σωστά, Τάσο. Ε, σωστό. Λέγεται ότι σχεδιάζεται να μετακομίσετε μόνιμα στην Ελλάδα. Ποια είναι η κατάσταση? Ψάχνουμε να αγοράσουμε ένα σπίτι στην Ελλάδα εδώ και καιρό και μετά το θάνατο του πατέρα μου υπάρχουν πολλές φήμες. Μπορεί να είναι στην Αθήνα, ανάλογα με το τι θα βρούμε. Τα παιδιά μας έχουν προχωρήσει αρκετά στη ζωή τους. Ο μικρότερος γιος μας, ο Αριστίδης, πηγαίνει στο Wellington College στην Αγγλία, όπου πήγαν και τα αδέρφια του πριν από αυτόν. Ο Οδυσσέας μόλι αποφίτησε από το Λύκειο και θα πάει στο Πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκη. Ο Αχυλέα είναι επίση φοιτητή εκεί και θα αποφοιτήσει του χρόνου. Τέλο, η Ολυμπία συνεργάζεται με πολλού οίκου μόδα. Όσο για μένα, έχω την ευκαιρία να δουλέψω από παντού. Δεν υπάρχει βιασύνη. Αλλά ω επικεφαλή τη οικογένεια, σίγουρα θα με βλέπουν περισσότερο εδώ. Είναι ε, πολύ προσεκτικό, αλλά ξεκάθαρα ο ίδιο πια ανακοινώνει επισήμω την διαδοχή του στο θρόνο τη οικογένεια. Όχι στο θρόνο τη Ελλάδο, δεν υπάρχει αυτό. Όμω το λέει ξεκάθαρα ω ο νέο επικεφαλή, ο νέο αρχηγό τη οικογένεια. Σαν λέει ο βασιλιά τη οικογένεια, τη οικογένεια, το, το ξανατονίζω, είμαι εγώ. Και προσέξτε τι λέει. Θα βρούμε σπίτι στην Ελλάδα. Το έχουμε πει. Η περιοχή που τον ενδιαφέρει στην Ελλάδα είναι πέριξ του κέντρου. Πέριξ των ανακτόρων, όπω το λέμε, εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί που μένει και η μάνα του, η Άννα Μαρία. Όμω, στο πίσω μέρο του μυαλού του είναι, αν βρω και καμιά ευκαιριάρα με καμιά σπιταρόνα, όπω αυτό που είχαμε δείξει στι πέτσε, και πάρω στι πέτσε καμιά βιλάρα κτλ., δεν με χαλάει. Έτσι κι αλλιώ διακοπέ θα κάνουμε εδώ. Να ξέρω ότι έχω μια βάση στην Ελλάδα, έχω α πούμε το παλάτι μου, το παλάτι μου στην Ελλάδα, να λένε και ο κόσμο ότι ορίστε ο Παύλο, πέθανε ο Κωνσταντίνο, είναι ο νέο βασιλιά τη οικογένεια, επικεφαλή τη οικογένεια, έγινε ένα σπίτι στι πέτσε και έρχεται στην Αθήνα και μένει στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν το χαλάει και αυτή η εκδοχή. Ανάλογα, τι θα του κάτσε ευκαιρία. Δεν νομίζω, το... δεν νομίζω ότι αναφερόταν σε εξοχικό πάντω. Ε, όχι, σπίτι, αλλά με το σίγουρα θα με βλέπουν περισσότερο εδώ να κάνουμε και μια έκκληση, να θεσπιστεί εκ νέου θέση ρεπόρτερ, τέο βασιλικού ρεπορτάζ, διότι αν είναι εδώ συνέχεια η οικογένεια, φαντάζομαι ότι θα πάει. Αν τα καταφέρει, κάνει το φάνο. Μπορεί να που τα, τα καταφέρει. Λοιπόν, λοιπόν, θα θα καταφέρει. Νομίζω ότι ο Θάνο Βάγκο είναι επικεφαλή. Επικεφαλή. Επικεφαλή του τέο βασιλικού ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το τρίτο κομμάτι από την συνέντευξη που εξασφαλίσαμε από το Point de Vue. Τάκη Σφυρί. Καραδοκείο Τάκη. Τραγούδι θα γίνω. Λοιπόν, μιλάει γιατί στο τρίτο κομμάτι για το. Μιλάει για μιλάει και του. για το τι επάγγελμα θα κάνει ο Κωνσταντίνο. Θα τον δούμε και αυτόν στο Χόλιγκουτ από ό,τι καταλαβαίνω. Ε, και ο αποκαλύπτει. Ο ναι, ο Τίνο. Θα Ο διάδοχο, ο, διάδοκος, ο θα γίνει στάρ του Χόλιγκουτ. Συγγραφή σεναριών, λέει. Συγγραφέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μα η διευθεία του ασχολείται με την υποκριτική. Για πάμε. Είστε ο νέο επικεφαλή του βασιλικού οίκου τη Ελλάδα. Πώ βλέπετε αυτόν τον ρόλο. Στην περίπτωση μου βέβαια κληρονομώ αυτόν τον ρόλο από τον πατέρα μου χωρίς να συνδέεται με οποιαδήποτε ευθύνη σε κρατικό επίπεδο, απλώς σε οικογενειακό επίπεδο. Ο ρόλος μου θα είναι να διατηρήσω το παράδειγμα της οικογένειας και να ενθαρρύνω τη δική μου οικογένεια να αναλάβει το ρόλο της στο μέλλον. Είμαι τυχερό που έχω τη σύζυγό μου, Μαρή Σαντάλ, μια υπέροχη γυναίκα που έχει μεγαλώσει τα πιο υπέροχα παιδιά θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο να είμαστε ενωμένοι και να διατηρούμε ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα μας. Ήμουν τυχερός που μπόρεσα να ζήσω μια ανεξάρτητη ζωή μέχρι τώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας δημιούργησα τη δική μου επιχείρηση στα οικονομικά πριν από 20 χρόνια. Αυτό μου επιτρέπει να είμαι παραγωγικός και αυτόνομος σε ένα σύγχρονο κόσμο. Χάρη σε αυτή την εμπειρία, σε συνδυασμό με την εκπαίδευσή μου και τη στρατιωτική μου θητεία, αισθάνομαι έτοιμος να αναλάβω αυτόν τον νέο ρόλο. Ποιε αξίες σας κληροδότησαν οι γονείς σας? Η πιο σημαντική, την οποία μοιράζονταν και οι δύο, ήταν να κρατά την οικογένεια ενωμένη. Το πέτυχαν αυτό, επειδή είμαστε κοντά ο ένα τον άλλον με τα αδέρφια μου και πιστεύω ότι έχουμε την ίδια ευκαιρία και με τα δικά μα παιδιά. Και φυσικά, οι γονεί μου μα δίδαξαν σεβασμό για τη χώρα μα, για τη θρησκεία, για ορισμένε παραδόσει που μα είναι πολύτιμε. Και επίση, το καθήκον να ανταποδίδουμε στο έθνο όσο περισσότερο μπορούμε: να είμαστε καλοί άνθρωποι και να κερδίζουμε ένα αξιοπρεπέ εισόδημα. Ποια θέση θα επιθυμούσατε να έχετε στην ελληνική κοινωνία? Την ίδια θέση έως και σήμερα. Δεν θα αλλάξω ποτέ τη στάση μου. Ο κόσμος θα με βλέπει όπως είμαι, ο οικογενειάρχης, αλλά εξακολουθώ να είμαι ο Παύλος για όλους. Σκοπεύετε να δημιουργήσετε ένα ίδρυμα για να βοηθήσετε του Έλληνε που έχουν ανάγκη. Εργαζόμαστε εδώ και 6 χρόνια στην Ελλάδα μέσω του The Princess Trust, το οποίο ιδρύθηκε από τον πρίγκιπα Κάρολο το 1976. Αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει του νέου μεταξύ 18 και 35 ετών να βρουν δουλειά. Λειτουργεί πολύ καλά. Εργάζομαι ανεξάρτητα σε ένα πρόγραμμα που στηρίζει το προσωπικό ηλικία 40 ετών και άνω για να αναπροσανατολίσουν την καριέρα του αν χρειαστεί. Σκοπεύω να αναπτύξω και άλλε δράσει προ διάφορε κατευθύνσει, όπω η ψυχική υγεία, το περιβάλλον και η εκπαίδευση. Πώ προετοιμάζεται τον μεγαλύτερο γιο σα, Κωνσταντίνο, για τον ρόλο του διαδόχου. Δεν σκοπεύω να αναλάβω επίσημο ρόλο ούτε και αυτό. Το μόνο που μπορώ να του προτείνω είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα του παππού του. Να είναι καλό άνθρωπο όπω ελπίζω να είμαι κι εγώ. Τον ενθαρρύνω επίση να εξερευνήσει όλα όσα τον ενδιαφέρουν, να μην εγκλωβιστεί στο παρελθόν. Πού βρίσκεται τώρα, αφού σπούδασε Αγγλικά στο Πανεπιστήμιο George Town τη Ουάσιγκτον, ο Κωνσταντίνο σκέφτεται να κάνει μεταπτυχιακό στη συγγραφή σεναρίων. Του αρέσει πολύ ο κινηματογράφο και φαίνεται να έχει πολλέ ιδέε. Πολλέ ειδήσει η συνέντευξη αυτή. Πρώτον, για να μην έχουμε απορία, ο Κωνσταντίνο Αλέξιο γίνεται σεναριογράφο και θέλει να δουλέψει στο Χόλιγουντ. Ναι. Μια μεγάλη είδηση δεν την γνωρίσαμε μέχρι τώρα. Δεύτερον, mm. είμαι ο Παύλο τη καρδιά σα, <laughs> τάσο μου. <laughs> το είπε ξεκάθαρα. Μη μου τον τσιγκλά. Τρίτον, τον τζιγκλάω γιατί μ' αρέσει. Τρίτον, μίλησε ξεκάθαρα για τον νέο του ρόλο. Ποιο είναι ο νέο ρόλο, ο βασιλιά τη οικογένεια. Ο επικεφαλή τη νέα βασιλική οικογένεια, ο Πατριάρχη. Και ξεκαθάρισε για πρώτη φορά, προσέξτε παιδιά. Ότι όλοι οι βασιλεί παγκοσμίω, αν του δείτε, τι κάνουνε, κάνουνε φιλανθρωπίε. Σου είναι λέει λοιπόν ότι εμεί εδώ, δεν ξέρω τι κάνουν οι πολιτικοί, αν ο Μητσοτάκης δίνει α, για να πάμε να πάρουμε να αλλάξουμε τώρα τα ενεργειακά μας οι αυξήσεις, εγώ τι κάνω, εδώ και πολλά χρόνια προσπαθώ να βρω δουλειά και σε νέους ανθρώπους και σε ανθρώπους πάνω από 40 ετών, λέει. Και το τελευταίο που λέει, ε, ε, τι είπε, ότι εγώ βγάζω λεφτά, δουλεύω, σπούδασα, δουλεύω και βγάζω λεφτά. Δεν είμαι δηλαδή κυφήνας uh, βασιλιάς που κάθεται και με θρέφει μια χώρα. Τα μηνύματα ήτανε... Πολυσήμαντα και πολυπίκυλα Και Άλλη έφτωχα, μια... πολύ έφτωχα Μετά αυτό το οικονομικό Άλλη μια παρατήρηση, διάβασα πολλές φορές στη συνέντευξη Είναι ότι, ενώ Φέρομαι. μιλάμε για ένα βασιλικό <laughs> περιοδικό Εννοείται, <laughs> η δουλειά μας αυτή είναι Μιλάμε για ένα βασιλικό περιοδικό που τον προσφωνεί, τον, τον αναγράφει ω πρίγκιπα ναι, ναι, ναι. και υψηλότατο για τον Γιώργο Διάδοχο. Οι ερωτήσει του δημοσιογράφου είναι για τον νέο βασιλιά, δηλαδή νέο επικεφαλή του Βασιλικού Οίκου ναι, τη ναι, Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Εφιέστατο, πανέξυπνο ο Παύλο κατευθείαν δεν απαντά έτσι και ναι, λέει ναι, αλλά εγώ είναι ένα ρόλο η στιγμή. οικογένεια. Ακριβώ και νομίζω ότι περνάει αυτό που θέλει να περάσει. Ναι, ναι, Βάγιο, ναι. Θανό, σε φάγει ο Θανό, ποιον ευχαριστούμε ναι. για το ότι πήραμε εξασφαλιστήρια. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Μέγκο από το royalchronicles.gr, ο οποίο έχει απευθεία σχέση με το συγκεκριμένο περιοδικό, το οποίο να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε στη Γαλλία. 10. Και την Παρασκευή έρχεται στην Ελλάδα, στα γαλλικά φυσικά Γι' αυτό καλά. και κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά Ο Ανδρέας δηλαδή, ο Μέγκος Που έκατσε όλο το βράδυ, τη μετέφρασε για να την έχουμε εμεί σήμερα αποκλειστικά Και να την παρουσιάσουμε Ωραία, θάρουμε, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ